Γκέκο, ο άρχοντας του βυθού. Ω, Γκρέκ, είσαι καλός με τα νεροπράγματα. Άρχοντα του βυθού, με λένε. Να δοκιμάσω. Παιχνίδια με το νερό χωρίς να βραχείς. Το όνειρο κάθε γάτας. Μα τι σαύρες, χάθηκε. Πατήσες το κουμπί κατάδυσης, Κόνορ. Δεν άγγιξα τίποτα. Κάτι θα το πήρε. Κάτι που είναι από εκεί κάτω. Έτοιμος για υποβρύχια αποστολή, άρχοντα του βυθού. Πιτζαμό ήρωες, ώρα να δράσουμε. Μέσα στη νύχτα τον κακό να πιάσουμε. Νύχτα στην πόλη. Μια γενναία ομάδα ηρώων είναι έτοιμη να αποτρέψει τους δαιμόνιους κακούς από το να σας χαλάσουν τη μέρα. Η Αμάλια γίνεται η... Ολέ! Ναι! Ο Γκρέκ γίνεται ο... Γκέτο! Ναι! Ο Κόνορ γίνεται ο... Ήρωες με πιτζάμες. Θέλω το υποβρύχιο μου. Δεν είναι μόνο δικό σου. Κοίτα. Μα τα μουστάκια μου. Πλοκάμια. Κάποιο είδος χταποδιού. Τα χταπόδια δεν ζουν σε κανάλια. Και αυτά τα πλοκάμια είναι γυαλιστερά και μεταλλικά. Χέρια ρομπότ. Ο Ρωμαίο και το ρομπότ του είναι κάτω από το νερό. Αυτά τα χέρια είναι παντού και κλέβουν πράγματα. Πάρτε τα οχήματα. Έλα και εσύ, πιτζαμο ρομπότ. Αν τα ρομποχέρια είναι παντού, πρέπει να είμαστε και εμείς παντού. Και υποβρύχια επίσης, Κόνορ. Είναι εύκολα κι σαν γλυκάκι. Προσοχή, παιδιά! Εμείς θα αναλάβουμε ό,τι μπορούμε από εδώ πάνω. Χα! Φτιάχνει επιπλέον κομμάτια χεριών με τα κλοπημαία. Έχει γίνει σαν χταπόδι. Είσαι έξω από τα νερά σου, Ρωμαίο. Ετοιμάσου για μάθημα κολύμβησης. Συμβαίνει κάτι. Πα, όλα καλά. Ο άρχοντας του
φοβηθώ, τα έχει όλα υπό έλεγχο. Πιτζάμο ρομπότ, απλώς θα κάνω πιο φωτεινά τα φώτα, το ξέχασες? Oh, ναι, θα χρειαστεί να βλέπεις καθαρά όταν με τα χταποδο ρομπότ κατακτήσω όλο τον κόσμο. Ναι, αυτός είναι ένας λόγος που γύρισα πίσω για να πω ότι το ρομπότ παίρνει μεταλλικά πράγματα και τα κάνει κάτι σαν... σαν πλοκάμια. Πλοκάμια του χταποδο ρομπότ, για την ακρίβεια. Σύντομα θα φτάνουν στην άκρη του κόσμου. Όλοι θα κάνουν οτιδήποτε λέω, αλλιώς θα τους αρπάξω. Και μετά τι? Τότε εγώ δεν θα τους αφήνω να φύγουν μέχρι να υπακούσουν. Για πάντα! Όχι όμως, αν ο άρχοντας του βυθού σε σταματήσει. Σωστά, Γκέκο? Αμέ! Γκέκο Μομπίλ, χτύπημα ουράς! Έρχεται. Για να δούμε, θα είναι αρκετά γενναίος να ακολουθήσει τον Ρωμαίο του βυθού. Το ήξερα πότε θα τολμούσες να μπεις σε μια τρομακτική σπηλιά που κάνει το σχέδιο δημιουργίας του χταποδορομπότ υποβρύχια ακόμα πιο ιδιοφυΐες. Το ξέρω πως πρέπει. Ή όλα ή τίποτα. Είναι αυτό. Μα τα έρπετα! Ει! Αφήξε με! Άω! Άω! Το πλοκάμι μου, ο άρχοντας του βυθού το τράβηξε. Ω, κακόμοιρο μου ρομπότ! Καλά. Αυτό νομίζω το σέτσουξε. Να τώρα, σίγουρα το τράβηξα με όλη μου τη δύναμη. Τη μια στιγμή πλοκάμια παντού και την άλλη πουθενά! Τι στο καλό έκανες εκεί κάτω? Βασικά ήταν κατά λάθος. Νομίζεις πως λίγο τέντομα πλοκαμιού θα με έκανε να παρατήσω το σχέδιό μου? Είναι αντιπερισπασμός για να πάρω τα οχήματά σας. Τώρα που τα έχω αυτά, τίποτα δεν με σταματά από το να πάρω και το αρχηγείο σας. Μα τα πούπουλα! Το χταποδο ρομπότ είναι πιο δυνατό από πριν! Τα πλοκάμια είναι και πιο μακριά. Με τόσα πράγματα που πήρε, τώρα θα φτιάξει εξτρά χέρια με τα οχήματά μας και το αρχηγείο μας. Εγώ φταίω για όλα. Μα τι είναι αυτά που λες? Τα πήγες περίφημα εκεί κάτω. Ο απόλυτος άρχοντας του βυθού. Μάλλον άρχοντας της καταστροφής. Ήταν μια σκοτεινή τρομακτική σπηλιά και εγώ φοβήθηκα. Μα δεν είσαι φοβητσιάρα, Σαύρα. Ποιος νοιάζεται τι λέει ο Ρωμαίο? Δεν έπρεπε να το κάνουμε θέμα πως είσαι ταλαντούχος και κάτω από το νερό. Έπρεπε να βοηθήσουμε. Ίσως να μπορούσαμε αν μας το είχες πει αυτό νωρίτερα. Έχετε δίκιο. Είμαι ο άρχοντας και θα πάω πιο βαθιά από ποτέ. Βλέπεις, αν γυρίζεις κάπως έτσι, μπορείς να ξεφεύγεις από τα πλοκάμια. Και μην ξεχνάς, το χταποδο ρομπότ μπορεί να έχει πολλά χέρια, μα και οι ουρές είναι χρήσιμες. Ευχαριστώ, παιδιά. Ώρα να δράσω ως ήρωας. Βοήθεια, Θέμη! Γυριστή κολύμπηση, Σαύρας! Βοήθεια!
πολύ χρήσιμη αυτή η ούρα. Όλα τελείωσαν, χταπόδο ρομπότ. Δεν ξεφεύγεις από τον άρχοντα του βυθού. Ναι, τα κατάφερε. Τουλάχιστον έτσι ελπίζω. Δεν τον βλέπω. Ναι! Περίμενε με, αφέντη. Δεν θα τη γλιτώσουν την πίτσα μου, ήρωες. Ναι, τι μας λες. Και ευχαριστούμε που άφησες την πραμάτια πίσω σου. Έχει πάρα πολλά και στην τάφρο. Υποκληθείτε στον άρχοντα του βυθού. Ο άρχοντας δεν θα τα κατάφερνε χωρίς τους στεριανούς φίλους του. Θα χρειαστώ λίγη βοήθεια. Πες πως έγινε. Θα τα πάμε εκεί που ανήκουν. Ξεκινώντας με αυτό. Χα! Ο άρχοντας του βυθού έτοιμος για κατάδυση. Πιτζαμό ήρωες, πείτε με μια φωνή. Σώσαμε τη μέρα εν μία νυχτή. Ακούστηκαν ηθοποιοί Άντρια Ράπτη, Χριστέλα Γκυζέλη, Ειρήνη Τσίγκα, Βαγγέλη Ζαπαδιώτης, Βασιλική Κατσικερή.